προκατέληξε ο πρώτος γύρος των σκληρών διαπραγματεύσεων για το Σκοπιανό στη Νέα Υόρκη. Μπροστά στο διαφερόμενο ναυάγιο, ο Μάθιου Νίμιτς κάλεσε εδώ και λίγες ώρες για δεύτερη φορά τους δύο αντιπροσώπους σε διαπραγματεύσεις. Πάντως, η Ελλάδα καλεί τα Σκόπια να αφήσουν την αδιάλακτη στάση, εάν θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας πως δέχεται σύνθετη ονομασία μόνο με γεωγραφικό προσδιορισμό. Σε σκληρό διπλωματικό παζάρι εξελίχθηκαν οι διαπραγματεύσεις του ειδικού διαμεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς με τους αντιπροσώπους της Ελλάδας και των Σκοπίων στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για το ζήτημα της ονομασίας. Μετά τις πρώτες πολύωρες διπλωματικές προσπάθειες που είχε χθες ξεχωριστά με τους αντιπροσώπους των δύο χωρών για να βρεθεί συμβιβαστική λύση, ο Μάθιου Νίμιτς διαπίστωσε την ύπαρξη χάσματος ανάμεσα στις δύο πλευρές. Υπάρχει ένα ουσιαστικό χάσμα. Πρέπει να το πω αυτό. Παρά το αρχικό αδιέξοδο που σημειώθηκε στον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων, ο Μάθιου Νίμιτς θέλησε να διατηρήσει τη διαδικασία ανοιχτή και κάλεσε για δεύτερη φορά τους δύο αντιπροσώπους σε νέα κοινή συνάντηση στις 4 το απόγευμα με στόχο να γεφυρώσει τις διαφορές. Τα Σκόπια από την πρώτη στιγμή τήρησαν στάση πλήρους αδιαλαξίας, απορρίπτοντας την οποιαδήποτε συμβιβαστική πρόταση. Η Ελλάδα πάντως διαμήνυσε σε όλους τους τόνους ότι τα Σκόπια πρέπει να εγκαταλείψουν την αδιάλακτη στάση τους εάν θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας παράλληλα ότι δέχονται σύνθετη ονομασία μόνο με γεωγραφικό προσδιορισμό. Μη λύση ίσον μη πρόσκληση των Σκοπίων να συμμετάσχουν στο ΝΑΤΟ. Αυτό, για όσους θέλουμε να το πούμε πιο καθαρά, σημαίνει βέτο. Να το ξέρουνε και να το πάρουνε καλά υπόψη. Πληροφορίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αναφέρουν ότι στην περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε ναυάγιο, τότε δεν αποκλείεται να υπάρξει παρέμβαση ακόμη και του Αμερικανού Προέδρου George Bush προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή και τον Σκοπιανό ομολογό του Νίκολα Γκρουεύσκη με στόχο το συμβιβασμό πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές Απριλίου. Στο μεταξύ, έντονο προβληματισμό προκαλούν στην κυβέρνηση τα δύο συλλαλητήρια που θα γίνουν ταυτόχρονα την προσεχή Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Το ένα από το ΛΑΟΣ και το άλλο από Μακεδονικό Σωματείο, στο οποίο θα συμμετάσχει και ο Μητροπολίτης Άνθιμος. Το Μέγαρο Μαξίμου διαμήνυσε σε όλους τους γαλάζιους βουλευτές να μην συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο του ΛΑΟΣ. Να μείνουμε μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες και ενέργειες, από λαϊκίστικες και απαξιωτικές συμπεριφορές που δεν έχουν σε τίποτα να προσφέρουν στην διαπραγμάτευση που γίνεται αυτές τις ώρες στη Νέα Υόρκη. Οι βουλευτές του ΛΑΟΣ από την πλευρά τους πετούν το γάντι στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας τους να πάρουν μέρος. Εμείς καλούμε όλους τους νέους μακεδονομάχους βουλευτές όλων των κομμάτων και κυρίως της Νέας Δημοκρατίας να γίνουν νυν μακεδονομάχοι. Να έρθουν, να παλέψουν για τον νόμο Μακεδονία και να μην φοβούνται ούτε το κόμμα τους, ούτε η κομματική πειθαρχία. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται όμως ότι πήραν το μήνυμα από το Μέγαρο Μαξίμου και δεν θα συμμετάσχουν. Η δική μας θέση είναι ότι τέτοιου είδους κινήσεις δεν βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος στη δεδομένη αυτή στιγμή. Πιστεύω ότι είναι λάθος την περίοδο αυτή να γίνονται συλλαλητήρια. Εξίσου αρνητικές σαν συλλαλητήρια εμφανίζονται οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πρωτοβουλίες είναι πολύ συγκεκριμένες και καθορισμένες. Δεν χρειάζονται πρόσθετες. Σήμερα είναι μια εποχή τελείως διαφορετική. Δεν είναι εποχή για συλλαλητήρια. Αυτά τα συλλαλητήρια, τα οποία οργανώνονται από γνωστούς κύκλους, δεν προσφέρουν καμία υπηρεσία. Από την πλευρά τους και οι εκπρόσωποι μακεδονικών σωματείων προτρέπουν τους γαλάζιους βουλευτές να συμμετάσχουν στο δικό τους συλλαλητήριο που θα γίνει στο Παλέντεσπορ. Δεν θα δεχθούμε κανένα όνομα που να εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία να δοθεί στα Σκόπια. Το ζήτημα των Σκοπίων αναμένεται να απασχολήσει ωστόσο τη συνάντηση που θα έχει την προσεχή Δευτέρα ο Κώστας Καραμαλής με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιάπ Ντε Σέβερ, ο οποίος θα επισκεφτεί την Ελλάδα. Σε εξέλιξη.